Μόνο η δική σου παράγκα έμεινε. Λοιπόν, το θέμα μας, παιδιά, σήμερα είναι ο βασιλικός. Ο βασιλικός, λοιπόν, ο βασιλικός είναι ένα αρωματικό ετήσιο ποώδες φυτό της οικογένειας των χιλανθών και της τάξης των σολυνανθών. Η καταγωγή του είναι από την Ινδία και το Ιράν και σήμερα καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Και θέλω να σας πω επίσης ότι η ονομασία βασιλικός που αποδόθηκε καθώς, σύμφωνα με θρύλο, φύτρωσε στο σημείο όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη ανακάλυψαν το Δίμιο Σταυρό. Λοιπόν, και θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείτε τα φύλλα του. Τα φύλλα του, λοιπόν, είναι οειδή, μητέρα, ακέραια ή οντοντοτά πράσινα. Έντονα ή σκούρα σε ορισμένες ποικιλίες. Καλά, φυτολογία έρχεσαι να μας πει. Περίμενε να σου πω και τα άντι του είναι μικρά και λευκά ή λευκορόδινα, παιδιά. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Και θέλω να τονίσω και να ξεκαθαρίσω αυτό, ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ ο βασιλικός στην αντιμετώπιση της δυσουρίας. Τα πολτοποιημένα φύλλα χρησιμοποιούνται. Έχεις χαζέψει τελείως. Γιατί λέτε, κάτσε να σας πω, είναι για δάχτυλα. Έχεις χαζέψει παντελώς. Αφήστε το να πει. Έχει... Πάσκαλα, αγόρι μου. Περίμενα να σου πω και αυτό και μετά μου λέτε. Το εκχύλισμα βασιλικού χρησιμοποιείται για τη στοματίτιδα, τον πονοκέφαλο. Αν ήταν δάσκαλο στο σχολείο, τα παιδιά θα είχαν κόψει τις φλέβες. Όχι μόνο στο έτσι, αλλά και στο έτσι μόνο. Μια φορά ο άνθρωπος είπε κάτι καλό, να μάθουμε και δύο πράγματα. Επειδή έχουμε διαβάσει για το βασιλικό, τον υποστηρίζει. Οι παράγκες ενώθηκαν. Σε παρακαλώ, αγόρι. Δεν είναι φοβερό αυτό. Υπάρχει κάποια άλλη είδηση για το βασιλικό. Δεν το λέω μόνο εγώ, Λαμπρό. Όχι, καταρχάς αυτά δεν τα υποστηρίζει μόνο ο Σπύρος. Νομίζω ότι. Ναι, αλλά τι σου ήρθε για είδηση. Αυτό ισχύει και πέρσι και πρόπερσι και προπρόπερσι. Πολύ γνωστή και αγαπημένη, εξαίρετη τραγουδίστρια και κριτής. Καλά, παιδιά, μια που συμφωνήσανε τα παιδιά, ας συνεχίσει ο Κωνσταντάρας. Όχι, δείξτε η Έλλη Κοκκίνου τι λέει, τι λέει του θέματος. Η Έλλη Κοκκίνου. Και πού ήξερε ότι θα πει για το βασιλικό. Σε παρακαλώ. Αφού συμφωνήσανε. Και πάει και δουλεύει για την εκπομπή για το Greek Idol. Δικά με το χέρι στην καρδιά αφού παρακολούθησες. Εκεί να μου πεις από αυτά που... Ναι, λίγο πιο πάνω και καλά είναι. Από αυτά που είδες, ποια ήταν η καλύτερη είδηση. Αντικειμενικά πάντα. Δεν τις είδα όλες, εντάξει, γιατί εντάξει, είστε και πολύ πρωινοί. Γιατί πρέπει να είμαι ειλικρινής. Αλλά, ρε εσύ, με στείλατε με την είδηση με το βασιλικό. Τι κάνει αυτός ο βασιλικός? Πόσα πράγματα κάνει. Κάνει, πες το. Κάνει... ο βασιλικός πολιτός δεν είναι από αυτό, είναι από τις μέλισσες, μιλάμε πλάκες τώρα. Κομπρέσες. Για το πιατό. Ναι. Απλά τους αρέσω. Τι άλλο κάνει, τι άλλο είπες, θα τα έχω ξεχάσει. Συγγνώμη, έχεις κάτι μαζί της. Αντιλιακό. Αντιλιακό, είπες και αντιλιακό. Γιατί δεν ξαναπέρεις συνέντευξη, μπορείς να μου πεις. Γιατί μου αρέσει, πουλάω ρε παιδί μου. Πουλάς ή πουλάς αυτόν. Πουλάω, κάνω νούμερα. Rating. Και με έχεις αφήσει άναυδη. Πραγματικά, έχω βασιλικό στο... στον κήπο μου, σε μαζί μια γλάστρα. Θα πάω να εφαρμόσω όλα αυτά που είπατε για το βασιλικό. Έχω μείνει άλλα λεφτά. Και νομίζω μετά από αυτό και εσείς. Αυτό ήταν. Συνέχισε, Λαύρο, τι δεν είπατε. Και θέλω να συνεχίσουμε όλο και εσείς είστε οι πιο παράδεκτοι που έχουμε δει. Καταρχάς, θέλω να σας αρχίσω. Ένα λεπτό το θέμα. Το εθέριο έλαιο του βασιλικού εξάγεται από ολόκληρο το φυτό. Έλα, παιδιά, είναι... μην τους δίνει σημασία. Παιδιά, είναι μια οπτασία, είναι απίστευτο. Δηλαδή, καταρχάς, τονώνει το νευρικό σύστημα. Το είπες αυτό. Όχι, αλλά καλά κάνεις και το συμπληρώνεις. Αυτοί βγαίνουν εκτός. Έλενα, καταπολεμάει. Ναι. Το στρες, ναι. Το άγχος, την πνευματική κόπωση. Δηλαδή, πας πείτε ρε παιδί μου, έχεις διαβάσει, τελείωσαν εξετάσεις τώρα. Καλά. Έχεις ένα βασιλικό, μια χαρά. Ένα πράγμα, ένα θέψιμα, ωραίο. Βοηθάς τη συγκέντρωση. Στη συγκέντρωση, να διαβάσεις. Η ίδια η απάτη και οι δύο μαζί. Άσε τη γρήπη. Παράγκα ίδια είστε. Παράγκα ίδια. Η κατάθλιψη, εσύ, περίμενε. Προχθές δεν είχες ατονία. Ναι. Βασιλικό, λίγο βασιλικούλι. Ένα βασιλικό. Εδώ, κοίτα τι ωραίο κεφάλι, που είναι. Έλενα, με το γλαστράκι του. Κεφάλι. Με το χωματάκι του. Κανονικά. Και να σα πω κάτι. Εμείς θα βρούμε το δίκιο μας εδώ. Δεν έχετε τσίπα πάνω σας. Μία χαρά μόνο κάνουμε. Ναι. Κάτσε στην καρακλίσσα και θα δεις κάτι. Δεν μου πείτε μένα τι κάτσε. Όχι, εγώ δεν θα δεις. Κάτσε δίπλα μας. Λοιπόν, να δούμε μαζί την ψηφοφορία, γιατί ο κόσμος έχει ψηφίσει και έχει επιλέξει. Να δούμε πρώτα, α πούμε, ποιο. Τι θέλετε. Όποιο θέλετε. Πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος. Έναν να του δούμε όλου να δούμε ποιο είναι η καλύτερη τη. Πάμε. Α, καλά, έτοιμα. Ευχαριστώ. Ναι, τι πρέπει να πω. Έλενα, συγγνώμη, αλλά
Δαγκωτό, Σπύρος και Λάμπρος. Οι καλύτερες ειδήσεις. Έλενα, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά πραγματικά ποια ήταν η καλύτερη είδηση. Λάμπρος και Σπύρος, η καλύτερη είδηση. Ευχαριστώ. Λάμπρος και Σπύρος Δαγκωτό, με πολύ sorry το είπα αυτό. Να το ξέρετε. Κύριε Αντώνη, με το χέρι στην καρδιά, πραγματικά θέλω να μου πείτε, από αυτά που είδατε, ποια είδηση ήταν η καλύτερη. Αβλεπή του Σπύρου και του Λάμπρου. Σίγουρα. 100%. Έλα. Πρώτον, πρώτον. Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Πολύ, για τη σκηνική σου παρουσία, εξαιρετικό, εδώ, πάρα πολύ καλό. Αυτό, και αυτό για σένα, γιατί πραγματικά η είδηση που βρήκες και η ανάλυση που έκανες ήταν πολύ καλή. Πήρατε και το Παντελή μου, και το Παντελή μου με το μέρος σας. Τους έχετε πληρωμένους. Δεν υπάρχει Παντελή. Παντελή, αν με βλέπεις, χάρηκα για τη συνεργασία μας. Σ' αγάπησα πάρα πολύ, να ξέρεις. Και πέρα από ότι είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, ήσουν και σαν άνθρωπο ήσουν καλός. Ζει ακόμα, δεν είναι. Ένα χειροκρότημα θέλουμε, παιδιά. Να δείξω κάτι. Κάτσε λίγο, αποθέρασε λίγο. Μπορούνε, παιδιά, λίγο. Μπορούνε, παιδιά. Αθόρμητα, αθόρμητα, παιδιά. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο. Έτσι που να μιλήσουν και οι αγανακτισμένοι. Ακούστε, είμαστε αγανακτισμένοι, κανονικά. Εδώ, σταματήστε να μιλάτε εσείς. Οι αγανακτισμένοι, θα σας εξηγήσω το εξής. Εσείς θα πάτε στη δικαιοσύνη, όπως πολλοί άλλωστε αυτή την εποχή. Δεν βγαίνει νικητής αυτή τη στιγμή, γιατί το πρωτάθλημα είναι βρώμικο και στημένο. Και άλλη φορά θα παίρνετε μόνοι. Εδώ μίλησε ο Αντώνης ο Βαρδής.